Καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και οκτωκομματική βουλή δείχνει ροή των αποτελεσμάτων σε όλη την επικράτεια. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,09% και 75 έδρες, ενώ αντίστοιχα τον Ιανουάριο είχε συγκεντρώσει 27,81% και 76 έδρες. Η Χρυσή Αυγή δεν χάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 6,99% και 18 έδρες, έναντι 6,28% και 17 έδρες. Ποσοστό 6,28% συγκεντρώνει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ Δημοκρατικής Αριστεράς, που καταλαμβάνει 17 έδρες. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,55% και 15 έδρες, το Ποτάμι με 4,09% και 11 έδρες, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 3,69% και 10 έδρες, ενώ η Ένωση Κεντρών με 3,4% και 9 έδρες. 38 ονόματα και πρωτοκλασσά τα κομματικά στελέχη μένουν εκτός Βουλής σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα. Η επιτυχία του Βασίλη Λεβέντη αλλά και η αποτυχία της Λαϊκής Ενότητας να περάσει το όριο του 3% φέρνει σημαντικές ανακατατάξεις. Έτσι, εκτός Βουλής μένουν τα πρώην πολιτικά στελέχη που ακολούθησαν και εντάχθηκαν στην Λαϊκή Ενότητα όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Δημήτρης Στρατούλης, ο Κώστας Ήσυχος και η Νάντια Βαλαβάνη αλλά και ο Κώστας Λαπαβίτσας. Στην Αλφα Αθήνα, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να χάνει μια έδρα με τον Χριστόφορο Βερναρδάκη και έδρα φαίνεται ότι τελικά πάει στην Ένωση Κεντρών και τον Μάριο Γεωργιάδη. Στην Β' Αθήνα δεν καταφέρει να εκλεγεί από το ποτάμι, Αντιγόνη Λιμπεράκη, ενώ στην ίδια περιφέρεια δεν εκλέγεται από το ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Κυρίτσης. Η Ένωση Κεντρών κερδίζει μια έδρα και στην Αττική με τον Δημήτρη Καβαδέλα, την οποία στερεί από το Θανάση Μπούρα της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το ποιοι εκλέγονται στην Θεσσαλονίκη, στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται οι εξής. Παρασκευόπουλος Νικόλαος, ο Μανατίδης Ιωάννης, Κουράκης Αναστάσιος, Μπόλαρης Μάρκος, Μηταφίδης Τριαντάφυλλος, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος και Τεκτονίδη Κυριακή. Στη Νέα Δημοκρατία, Καραμαλής Κωνσταντίνος, Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Καλαφάτης Σταύρος. Στη Χρυσή Αυγή, ο Γρέγος Αντώνιος. Στην Ένωση Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Δελής Ιωάννης. Στο Ποτάμι, ο Θεοδωράκης Σταύρος. Στο Πασοκό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και στους Ανεξάρτητους Έλληνες, ο Ζουράρης Κωνσταντίνος. Στη Β' Εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ο Σωκράτης Φάμελος και ο Δημήτρης Μάρδας για τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη Νέα Δημοκρατία η Καράογλου Θεόδωρος και Αναστασιάδη Σάβας. Στη Χρυσή Αυγή, ο Ρέκος Φώτιος, στην Ένωση Κεντρών, ο Φωκάς Αριστίδης, ο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Βαρδαλής Αθανάσιος, στο Ποτάμι Μάρκο Εκατερίνη, στους Ανεξάρτητους Έλληνες, Λαζαρίδης Γεώργιος.